Γεια σας, γκρέμες, και καλώς ήρθατε στο σημερινό βίντεο, όπου ελπίζω να έχετε τάλκ έτοιμο. Δεν είναι για κάτι περίεργο. Θα σκαρφαλώσουμε. Ένας γαλλικός ναυτικός όρος για την αμποτή. Αμποτή δεν είναι αυτό που τραβιέται. Receding tide. Μάθαμε και κάτι. Το οποίο βέβαια δεν έχει καμιά σχέση από ό,τι ξέρω με θάλασσα. Αν και μας έχει πάρει τα αυτιά τώρα εδώ. Γιατί έχει πάρα πολύ σχέση με ορειβασία, αναρρίχηση. Προς το παρόν βέβαια βλέπουμε μία έρημο και ξεβρασμένα υποβρύχια. Θα μπορούσα άνετα να κάνω ένα αστείο τώρα για τον Τιτανικό. Δεν θα το κάνω. Καλό στο να. Πολύ western μου θύμιζε τώρα αυτό. Τουν, τουρουρουν, τουν, τουν. Από πολύ Mad Max. Τι, γιατί φοράει 3D γυαλιά από κινηματογράφο, τα παλιά όμως, τα χάρτινα. Α, και αυτό είναι ο στόχος μας. Να ανέβουμε. Τι λες, μωρέ. Ρε, δεν κάθομαι εκεί πέρα στην άκρη κάτω στη σκιά, να έχει και δροσιά. Ναι, οκ. Okay. Όντως φαίνεται. Κοράλια. Ναι, ακόμα εκεί το πρώτο το πραγματάκι το οποίο βλέπουμε, που είναι σχετικά κοντά, μου φαίνεται λίγο έτσι. Κουραστικό. Οπ. Τι έχουμε, καγκουρό, μέσα στο μάρσιπο. Τι είναι όλο αυτό το πράγμα. Κεφάλαιο 1, Daymark. Ωραία, σκαρφαλώσαμε, φτάνει για σήμερα. Climb, σε ακούω. Το είδα κιόλας εγώ εδώ πέρα αυτό, τι θες εδώ. Αριστερό ή δεξί του grip. Α, αριστερό είναι, αριστερό κλικ είναι το αριστερό χέρι, δεξί κλικ είναι το δεξί χέρι. Και με τον WCD μπορώ να κουνήσω από πού να πιαστεί. Έλα ρε. Γεια σου, μπράβο. Ανέβηκες, οκ. Okay. Ενδιαφέρον σύστημα, καθόλου επίφοβο. The icon displays the rope's main carabiner. When full it means the rope is wound in. Φαντάζομαι εννοεί ότι έχει τεντώσει. Πάμε πάνω. Υπέροχος μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ ήταν εύκολο. Τι θέλει, V. Wind in the rope. Για τράβα το. A hold. Α, οκ. Okay. Βάζει το τέτοιο για ασφάλεια εκεί μη πέσει. Αλλά με εδώ τον ανέβει το τραβάμε. Για να δω. Ναι, εγώ δεν ξανακατεβαίνω. Περίμενε. Α, πιάνεται μόνο του. Ωραία. Για ανέβα το κι αυτό. Έρε να φτερνιστώ και να αφήσω κατά λάθος το αριστερό ή το δεξί. Ωραία, τράβηξε και το σχοινί πίσω. Πού πάμε τώρα. Α, εδώ είσαι. Ωραία, το V μπαίνει αυτόματα. Δεν ξέρω γιατί μου είπες στην αρχή να το κάνω εγώ. Φαντάζομαι θα έχει λόγο. Ωραία. Ανοίξου. Υπέροχος. Υπέροχος, ρούφατο. Πολύ καλά μέχρι τώρα. Three small icons represent secondary pitons. Pitons, δεν ξέρω πώς καταλέγονται αυτά. Είναι αυτά που καρφώνεις εκεί πέρα ανάμεσα στα βράχια για να σε κρατάνε για ασφάλεια, μην πέσεις. Πιάσε πάνω. Ωραίος. Όχι. Ωραία. Ωραία. See, hold to place ένα δεύτερο κρίκο. Όμορφα. Πω τώρα μπορούμε να πέσουμε. Hold to low jump. Οπ. Πιάστηκα. Α, και εκείνο το πράσινο είναι το στάμινα. Ωρε φίλε, θέλει συνήθεια αυτό το πράγμα. Όχι τίποτα, γιατί στο ίδιο σημείο, χωρίς να πατήσω WSAD, πατάω το δεξί κλικ για να πιαστεί με το δεξί το χέρι για να μπορέσω να συνεχίσω αριστερά. Και θέλει συνήθεια αυτό το πράγμα. Ωραία, τουλάχιστον εδώ. Κάτσε να βάλω ακόμα ένα πιτόν. Hold to low jump, πάμε για τα πάνω δίχτυα. Ιωπ. Πιάστηκες. Ωραία, το στάμινά μας δεν είναι πολύ καλά. Κάτσε να δω, μπας και μπορέσω. Q rest. Α, έχει και τέτοιο πράγμα. Εμείς έχουμε κάψει λίγο από το στάμινα, το άσπρο που δείχνει. Άρα δεν είναι ότι είναι αλόβητος εντελώς. Ανέβα. Ουφ. Λοιπόν, μάζεψε τα. Έρε φίλε, καρδιακό θα με κάνει. Εδώ δες που έχουμε ανέβει. Πρόσεχε, μην σκοτωθείς. Και κάτω, κάτω, κάτω ήταν το καβούρι. Αν έχεις ψηφοφοβία, είναι ο καλύτερος τρόπος να το ξεπεράσεις αυτό το παιχνίδι. Έχουμε και τέτοια στοιχεία. Θα έχει τίποτα εξτρά.
είμαστε μόνο σκαρφαλώνουμε και τέλος. Πιάσε και μην αφήσεις ποτέ. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Τίποτα. Θα με εξηγήσει κανείς ποιοι είναι αυτοί που ήρθαν εδώ πέρα και αφήσαν όλα αυτά τα πράγματα. Άντε, εμείς έχουμε το σύστημα που σκαρφαλώνουμε. Αυτοί πώς ανέβασαν όλα αυτά τα πράγματα εδώ. Θα μου πεις, έχει τους γερανούς εδώ. Είναι και αυτή μια εξήγηση. Hold C to place your main carabiner on the wall. Και... έχει πιο πάνω. Α, έχει προς τα εκεί. Τι είναι αυτό? Α, περίμενε. Θες να το κατεβάσω πιο χαμηλά για να μπορέσω να πιαστώ από εδώ. Με πήρε λίγη ώρα, να πω την αλήθεια. Αλλά τα κατάφερα. Γιατί είμαι πάρα πολύ καλός ορειβάτης. Δεν είναι η πρώτη φορά που ορειβατώ. Συνεχίζω παρόλα αυτά. Αυτό τι είναι εδώ? Κοχύλι και... ακούμε τη θάλασσα τώρα. Αναπολούμε τις μαγικές στιγμές που αυτό λογικά πρέπει να ήταν ίσως και ίσως μισό και παραπάνω μες στη θάλασσα. Πάντως έχει ωραία θέα όσο στέκεσαι σε στέρεο έδαφος. Τι κάνει? Μ' αρέσει πάντως που τον έχω δεμένο και κάνει δουλειές εκεί πάνω δεμένος. Σου λέει τίποτα δεν είναι σίγουρο σε αυτή τη ζωή. Μάλιστα, οκ. Okay. Εφόσον τα ακούσαμε όλα λοιπόν, τζάω πιάστηκα το σκηνί του μεταξύ. Ωραία, ανεβαίνουμε πιο πάνω. Τι έχουμε εδώ, όπα. Γεκέ, πώς είναι τα πράγματα, λέει, στον ανεμόμυλο. Ωραία, oh, you think you're the best. Ωραία. Πέσε. Λοιπόν, για να σε δω. Up, down, τρέχα. Και πιάστηκε. Ωραία. Λοιπόν, άρχισα να συνηθίζω για το δεξί-αριστερό. Μπορώ να το κάνω λίγο πιο γρήγορα τώρα εδώ που έχει πολλά βράχια. Τσακ, 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 τσακ. Και ανεβαίνει σαν γίδι. Πού είμαστε? Εδώ με θες, εδώ με θες. Για ανέβαση του πλαίσιου πιτών. Το βάλαμε το πιτόν. Α, και ιόπ. Πιαστήκαμε. Ωραία, συνεχίζουμε από δεξιά. Καλά, είμαστε στη σκάλα εδώ. Δεν για κατέβω. Δεν κατεβαίνω, μόνο ανεβαίνω. Για ανέβα τώρα εδώ. Ω, αρχίζουν τα καλά τώρα τα ορειβατικά. Αυτά που κρέμεσαι μόνο με τα χέρια. Σίγουρα, ναι. Βάλει ένα πιτόν εδώ. Όμορφα, low to jump. Και φύγαμε. Double jump κιόλας. Έχουμε πει, παιχνίδια που έχουν double jump είναι τα καλύτερα παιχνίδια. Πού με έφερες? Νετρίζει κιόλας. Τι είναι αυτό? Ωραία, εγώ πιάστηκα από εδώ. Και πού θες να ταλαντευτώ με τώρα με αυτό? Πού θες να ταλαντευτώ εγώ τώρα με αυτό? Α, μήπως θέλω να ανέβω εκεί πάνω? Ναι, βγάζει περισσότερο νόημα το να ταλαντεύομαι έτσι απλά. Ουοπ! Υπέροχο. Άστο τώρα. Ωραία, ανέβα τώρα το πάνω. Εγώ δεν κατάλαβα, όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε, όσοι έχετε ψηφοφοβία, το νου σας. Δεν θα κοιτάτε κάτω. Μόνο πάνω θα κοιτάτε. Ωραίος. Πάμε πάλι. Δεν το πιασε. Ρε βλαμένε. Έτσι, μπράβο. Σε κουράσου λίγο εδώ πέρα. Κάνα break. Έτσι. Ναι, χαλάρωσε. Θηρεί ο μικρός. Δεν ξέρω τι αναβολικά παίρνει. Για ανέβα το δείχτε εδώ, μικρέ μου Spider-Man. Όμορφα. Ηρέμησε πάλι εδώ. Έτσι, μπράβο. Ξεκουράσου. Ξεμούδιασε. Και οπ. Άψογος. Η μια στιγμή νομίζω ήταν μπλε πάτωμα, όχι, ήταν κενό. Πάλι καλά, δεν πέσαμε. Σκαλίτσα, ε. Πάμε από εδώ. Θέλω πάρα πολύ να μάθω. Μου έχει κινήσει την περιέργεια να μάθω τι σκατά έχει πάνω στην κορυφή. Δηλαδή για να μπαίνει σε όλο αυτόν τον κόπο. Γιατί μέχρι να φτάσει πάνω αυτό θα είναι νεκρός. Δεν θα νιώθει τα χέρια του. Στο τέλος τα χέρια θα κρέμονται έτσι στα πλάγια του σώματός του. Καλώς το να. Τι έχουμε εδώ? Τι είναι αυτό? Αλλάζει και την οπτική, πρέπει να είναι σημαντικό. Τι είναι αυτό ο κύκλος εκεί, ρε? Stargate. Ήρθα. Τώρα πάω σε αυτό στο ακριανό. Τι είχε εδώ? Γεια σου, μπιάκα, πώς τα πράγματα εκεί κάτω. Sales of the Horizon. Αυτά δεν τα διαβάζω πάρα πολύ. Τα αφήνω εδώ. Αν θέλετε, κάντε παύση, διαβάστε τα. Μπλα μπλου, μπλα μπλα μπλου, μπλου μπλου μπλα μπλα. Δίνει ένα backstory χαρακτήρων. Έχω διαβάσει μερικά, έτσι, δεν σας λέω ψέματα.
δίνει κάποιο backstory κάποιων χαρακτήρων που υποτίθεται ότι ήταν πριν εδώ, λέγοντας κάποιες μικρές ιστορίες, το οποίο δίνει λίγο παραπάνω χρώμα στο παιχνίδι. Όπως ένα παραπάνω χρώμα θα μου έδινε μια σκάλα για πάνω. Δεν έχει μια είσοδο, έχει μια είσοδο. Ναι, όχι, θέλω να πάω από εδώ. Από εδώ δεν έχει κάπου να πιαστώ. Να, κλείστε τα μάτια, φοβάστε. Εδώ δε, ρε. Τι είναι ο Ρίο Ντετζανέι, Ρωσική ο Ιησούς είναι, τι είναι εκεί κάτω. Άραγε πόσο θα φυσάει πιο πάνω. Τώρα πάω ξανά τον αέρα, το σκέφτηκα. Ωραία, έτοιμη σκάλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε πιο πάνω. Α, only up, δεν ήταν της μόδας. Πάρτε ένα όμορφο only up. Οπ. Το τραβάμε, τράβα το. Υπέροχος. Και τι καταφέραμε. Ήρθα εγώ εδώ. Α, έχει κι άλλο story τέτοιο. Finally leaving. Expedition to the cloud. Spending long marinating. Any luck? Oh no, my parents. Fun things for sure. Farewell, my lighthouse. Goodbye, my lava. Αυτό με θύμισε για κάποιο λόγο. Ωραία, ψάχνουμε πάλι σκάλα. Περίμενε. Να, το βρήκα. Έχει σκαλάκι εδώ. Πιά σου. Ανεβαίνουμε. Έλα γρήγορα διαδοχικά. Αριστερό, δεξί, αριστερό, δεξί, αριστερό, δεξί. Πάνε πάνω. Πάνε πάνω. Αριστερό, δεξί, καταπληκτικός, λέει σπιτών. Α, και θες να κάνω swing for my life για απέναντι. Υπέροχος. Και τα αφήνω, το βγάζω εδώ πέρα το πιτόν, είμαστε στη μοίρα μας. Τι κατακάνω τώρα, εγώ ήρθα εδώ, πρέπει να κοιτάξω εκεί πάνω. Πιάστο. Ωραία, και πού κάνουμε swing τώρα, εδώ είσαι. Μπράβο, εδώ είσαι. Λοιπόν, πάμε. Πού πάμε, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Επίσης το σκηνή θα με πιάσει μετά από λίγο. Κάτσε λίγο να το λύσω. Αλλά μην το λύνεις ακόμα. Ωραία. Από εδώ, δίπλα. Ελπίζω το σκηνή να μην τεντώσει κάποια στιγμή και να με σπάσει στη μέση. Όχι. Α, ναι, περίμενε. Νομίζω το αντιλήφθηκα. Λοιπόν, βάλει ένα πιτόν εδώ. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Καλά, όταν είσαι ο ριβάτης τόσα χρόνια. Η μεγαλύτερη ριβασία που έχω κάνει είναι να ανέβω στον καναπέ πριν δω τηλεόραση. Α, έχουμε πράγματα εδώ. I asked more for help. None of these answer my questions. Αυτό ήταν, σύντομο ήταν αυτό. Μάλιστα, κάποιος έμενε δηλαδή εδώ πάνω. Πολύ ενδιαφέρον. Πού είναι η σκάλα σας? Σκάλα για πάνω. Ναι, η σκάλα ήταν εδώ πέρα, τον έπεσε στα μούτρα μου. Για δώσε μικρέ μου, Spider-Man. Όπα, γεια σας. Ήρθαμε. Τι είναι αυτό? Ε, αυτό που δεν έχει τόσο καιρό. Και το βλέπουμε τώρα πρώτη φορά το κοχύλι με... Τι είναι αυτό, σαν μπουκάλι? Όχι, θα ήταν ανούσιο μπουκάλι, γιατί κάτι έχει τρύπα το κοχύλι. Κάτι κάνουμε εκεί πέρα στο κυκλάκι. Ξύπνησε ο μικρός. Τι είναι αυτό? Πώς είσαι έτσι? Σαν ψήλος μοιάζει. Θα φυσήξει αυτό, έχει καλύτερα πνευμόνια από εμάς, δεν νομίζω. Αν κάτι κάνει γι' αυτό. Α, τώρα έχουμε και μαγεία μέσα στην εξίσωση. Πήραν φωτιά και τα τατουάζ μας. Και κλείσαμε την πόρτα, δεν θέλουμε να την ανοίξουμε. Τι άσχετο. Ανοίξαμε τη Stargate. Κάτι ξέρει αυτό το μαλακισμένο και δεν μας μιλάει. Ένα από έξι. Ένα από πέντε, συγγνώμη. Ότι πρέπει να κάνουμε άλλα πέντε τέτοια. Τέσσερα. Μαθηματικά σήμερα. Οκ. Okay. Τώρα πρέπει να ανέβω εγώ αυτό το ρημάδι. Chapter 2 Migration. Ξέρεις κάτι. Νομίζω ότι εδώ είναι το σημείο στο οποίο... Περίμενε. Πρώτα θα κάνω αυτό το Wii. Wii! Γιατί όποιος κάνει τέτοιο πράγμα και δεν φωνάζει γουί, δεν είναι άνθρωπος. Αυτό ήταν το Ζουσάν, δεν ξέρω πώς καταλέγεται στα γαλλικά. Ένα πανέμορφο action puzzle climbing adventure παιχνιδάκι, το οποίο δεν έχουν αναφέρει ακόμα release, δεν έχουν δώσει ημερομηνία, αλλά λένε ότι θα είναι μέσα στο φθινόπωρο του 2023, οπότε θα είναι κάποια στιγμή στους κοντινούς μήνες. Αν σε ενδιαφέρει, πάντα στο Steam και κάνε το ένα wishlist. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Από ό,τι έχουν ενημερώσει, με έχουν ενημερώσει οι developers, θα υπάρχουν και διαφορετικά biomes. Θα αλλάζει δηλαδή στην πορεία το όλο περιβάλλον. Πανέμορφο φαίνεται. Όμορφο από αυτό το στυλάκι, ξέρεις, που μπορείς να ηρεμήσεις, ειδικά αν συνηθίσεις λίγο τα controls. Πριν συνηθίσεις τα controls,
Δεν πρόκειται να ερεμήσει ποτέ. Πες μου κάτω στα σχόλια πώς σου φάνηκε. Πάω το like αν το έχεις πατήσει ήδη. Κοινωνικά δίκτυα κάτω στην περιγραφή. Παντού γύρω μου διάφορα άλλα βίντεο. Αυτά από μένα για σήμερα, αντίο. Και τα λέμε όταν τα ξαναπούμε.